Ενώ κυρίες και κύριοι, συνεχώς οι γεννήσεις στη χώρα μας εξαιτίας της κρίσης. Ανασφάλεια και ανεργία κυριότεροι λόγοι σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες. Το 2012 ο δείκτης γεννητικότητας στη χώρα μας κατρακύλησε στις 9 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους. Η χώρα μας παραμένει στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρώπης. Στις πρώτες θέσεις βρίσκουμε την Ιρλανδία, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Σουηδία. Με την ανεργία στις παραγωγικές ηλικίες από 25 έως 29 ετών να φτάνει στο 44,4%, τα νέα ζευγάρια το σκέφτονται 2 και 3 φορές πριν κάνουν παιδί. Σε σημείο που οι θάνατοι το 2012 ήταν περισσότεροι από τις γεννήσεις κατά 16.000. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τα ζευγάρια, που ναι μεν επιθυμούν να γίνουν γονείς, αλλά δεν μπορούν να τα πεξέρθουν οικονομικά. Το 2012 ο δείκτης γεννητικότητας στην Ελλάδα έπεσε στις 9 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους, με τον αντίστοιχο ρυθμό το 1980 να είναι 15,36 και το 1931 30,8. Σημαντικό ρόλο στην υπογεννητικότητα παίζουν και οι παλίνδρομες κοιήσεις, δηλαδή οι αυτόματες αποβολές στους 3 μήνες, που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη ψυχολογία των εγγύων. Σύμφωνα με στοιχεία από τη Δεύτερη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Αρετέου Νοσοκομείου, οι παλίνδρομες κοιήσεις από το διάστημα Σεπτέμβριος 2009-Φεβρουάριος 2010 και Σεπτέμβριος 2011-Φεβρουάριος 2012 διπλασιάστηκαν. Η σύνδεση αυτού του φαινομένου και αν θέλετε η συσχέτιση οφείλεται στο γεγονός ότι κατά πάσα πιθανότητα η γυναίκα και η οικογένεια και το ζευγάρι δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην εγκυμοσύνη σήμερα όσο έδινε στο παρελθόν. Σε αυτό υπησέρχεται σαφώς η οικονομική κρίση, το άγχος, το στρες, ότι η γυναίκα σήμερα, η νεαρή κοπέλα, δίνει περισσότερη αν θέλετε έμφαση και προσπάθεια στο να βρει μια εργασία, στις πανεπιστημιακές σπουδές και η οικογένεια έρχεται σε δεύτερο μέρος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των γιατρών του κόσμου, 4 στις 10 γυναίκες θα κάνουν ένα λιγότερο παιδί από ό,τι υπολόγιζαν είτε θα γεννήσουν καθόλου. Την ίδια ώρα αύξηση καταγράφουν στη χώρα μας και οι αμβλώσεις, καθώς τα τελευταία χρόνια φτάνουν τις 250.000 ετησίως.